Και νομίζω ότι έχει φτάσει στην κορύφωσή του αυτή η αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, που στην ουσία θα διώξει περίπου το 70% των μαθητών από το λύκειο, από τη γενική εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, έχουμε υποχρέωση εμείς οι γονείς που αγωνιούμε καθημερινά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, να πάρουμε αποφάσεις, όσο σκληρές και αν είναι αυτές οι αποφάσεις, προκειμένου να μην περάσει αυτή η πολιτική. Δεν μπορούμε να δεχτούμε 4 αλλεπάλληλες πανελλαδικές εξετάσεις των παιδιών από την πρώτη λυκείου, που αυτό σημαίνει ότι ο γονιός θα βάλει το χέρι στην τσέπη για τα φροντιστήρια, για τα ιδιαίτερα. Και όχι μόνο από την πρώτη λυκείου, αλλά για να γίνει και η σχετική προετοιμασία, θα αναγκαστούν από το γυμνάσιο κιόλας να καταφύγουν στα φροντιστήρια. Πρόκειται για ένα νόμο που είναι για το νέο λύκειο, που είναι αυτό το νέο λύκειο τόσο παλιό, όσο παλιό είναι και το σύνολο των εκπαιδευτικών συστημάτων που πέρασαν από τη χώρα μας. Ζητούμενο είναι βέβαια από την άλλη, κύριε Συντυχάκη, αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι το 70% των παιδιών, ξέρετε, θα εγκαταλείψει το σχολείο. Δεν μιλάμε απλά για διαρροή μαθητικού δυναμικού. Τι θα γίνει στη συνέχεια και πώς θα καταφέρει υπό τις παρούσες συνθήκες να μπει σε μια αγορά εργασίας η οποία είναι ιδιαίτερα, αν θέλετε, δύσκολη. Ζητάει πολλά. Εγώ να σας πω, στην αγορά εργασίας δεν μπορεί να μπει έτσι κι αλλιώς. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και αυτοί που περνούν στο πανεπιστήμιο, το πτυχίο έχει αποσυνδεθεί από το επάγγελμα. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής, ότι το συγκεκριμένο εξεταστικό σχετίζεται με τη σχολική διαρροή. Ξέρετε, ο γονιός κάνει τα σχέδια για τα παιδιά του από τον νηπιαγωγείο κιόλας. Και ήδη μετά το νέο λύκειο έρχεται το νέο δημοτικό. Όπως ήδη όλοι γνωρίζουμε και με τις ανακοινώσεις του Υπουργού, που σημαίνει ότι η αποθάρρυνση των παιδιών ή ο διαχωρισμός τους σε καλούς και κακούς, αυτοί που εθαρρύνονται να προχωρήσουν και αυτοί που μένουν πίσω, θα ξεκινήσει από πολύ μικρότερες τάξεις, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ήδη έχουμε μια μεγάλη σχολική διαρροή από το δημοτικό προς το γυμνάσιο. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Που σημαίνει πρακτικά το παιδί που φεύγει από την τρίτη γυμνασίου τουλάχιστον, σημαίνει ότι πάει στην κατάρτιση, στην καλύτερη περίπτωση, που σημαίνει δουλειά από τα 15 χρόνια, δηλαδή παιδική εργασία, με 6 ευρώ την ημέρα, επαναλαμβάνω, στην καλύτερη περίπτωση. Μάλιστα. Όταν λέτε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέσα στο Νοέμβρη, τι ακριβώς εννοείτε? Σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις από κοινού, και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Να είναι κοινό το μέτωπο, κοινός ο αγώνας, και με όλο το λαό νομίζω ότι θα πρέπει να συμβεί αυτό, με πολύμορφες κινητοποιήσεις που μπορεί να είναι πορείες, μπορεί να είναι εκδηλώσεις, μπορεί να είναι εκδηλώσεις μέσα στη σχολική μονάδα. Μπορεί να είναι διάφορες δραστηριότητες που εμείς θα συνεδριάσουμε αυτή την εβδομάδα και θα πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις.